πει τώρα για την κυρία Παπακώστα με την οποία συνυπήρχε στη Β' Αθηνών, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε κύριε Χατζή, καταρχήν συνδέοντας τη συζήτησή μας αυτή που αφορά στον ανασχηματισμό και σε ό,τι αυτό σημαίνει και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν είναι μία απλή αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αντίπαλος, αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Αν θέλετε να μου απαντήσετε στο ερώτημα του ελληνικού, όχι, θα μου απαντήσετε αύριο, θα μου απαντήσετε τώρα. Μα καθίστε τώρα, μα είναι σχετικό. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να μου απαντήσετε. Γιατί δεν μου αφήνετε να απαντήσω όπως θέλω εγώ. Γιατί κάνω μια ερώτηση. Μην μου αρχίσετε τα όπως θέλω εγώ τώρα. Όποιος όμως. Εγώ κάνω μια ερώτηση και λέω. Μα ποια είναι η άποψή σας για την κυρία Παπακώστα που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Χατζή, θα φτάσω εκεί. Ορίστε, θέλω να πω ότι όποιος αυτή τη στιγμή αντιστρατεύεται τη Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό της, ουσιαστικά αντιστρατεύεται τον ίδιο τον ελληνικό λαό, ο οποίος διαφωνεί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα, ξεκινώντας από το Σκοπιανό, προχωρώντας το μεταναστευτικό, πηγαίνοντας στο υπερταμείο και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Για την κυρία Παπακώστα ερώτησα. Λέω λοιπόν τώρα για την κυρία Παπακώστα. Ακούστε, αυτός ο ανασχηματισμός έχει δύο στοιχεία. Έχει το στοιχείο